Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βαρύς αναμένεται φέτος ο χειμώνας. Τα ξημερώματα τα χιόνια έφτασαν στις παρυφές της Θεσσαλονίκης. Πέρυσι το πρωί χοντρές νυφάδες χιονιού έπεφταν στο Χορτιάτι. Χιονοπτώσεις όμως σημειώθηκαν σε όλες τις ορεινές περιοχές της Μακεδονίας, όπου το κρύο ήταν τσουχτερό. Ο υδράργυρος των θερμομέτρων κατεβαίνει συνεχώς και πλησιάζει το μηδέν. Σχεδόν μηδέν έδειχνε το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στο Χορτιάτι, όπου και πήγε το τηλεοπτικό συνεργείο της Αργό με τον Εμίλιο Σαπράτη. 5η 31 του Οκτώβρη, 700 περίπου μέτρα υψόμετρο στην πλατεία του χωριού Χορτιάτι, και να που ο καιρός άρχισε να συμβαδίζει με το ημερολόγιο. Τα πρώτα χιόνια είναι γεγονός. Οι άσπρες νυφάδες έκαναν την εμφάνισή τους χθες το βράδυ και συνέχισαν να πέφτουν μέχρι και σήμερα το πρωί στην περιοχή του Χορτιάτη, δίνοντας τα άσπρα τις βουνοκορφές. Απαραίτητο βέβαια συμπλήρωμα και ντεκόρ της όμορφης εικόνας, τα σύννεφα που αγκάλιασαν κυριολεκτικά τις δύο κορυφές. Και αν κάποιοι πετούν στα σύννεφα, χαριτολογώντας πάντα, αυτοί θα πρέπει να είναι οι υπεύθυνοι του στρατιωτικού ραντάρ που βρίσκεται εκεί. Κατά τα άλλα, η ζωή στο γραφικό και ήσυχο χωριό του Χορτιάτη συνεχίζεται κανονικά. Αφού τα χιόνια, τουλάχιστον αυτή τη φορά, δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα και μάλλον καταγράφηκαν σαν επίσημο γεγονός για την έναρξη του χειμώνα. Για πες μου, κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα περιμένετε τα πρώτα χιόνια? Σχεδόν. Κάθε χρόνο. Μήπως αργήσανε φέτος λίγο? Όχι, δεν αργήσανε. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο την κατάσταση όταν πέφτουν τα πολλά τα χιόνια? Τι γίνεται εδώ στο χωριό, πώς ζείτε? Πουλά, εξαρτάται τον καιρό. Δεν στάσεις είναι αυτές. Μπορεί να ρίξει χιόνια πουλά. Και τότε? Τότε θα καθίσει μέσα σπίτα. Ανοίγουμε δρόμο, να πούμε έξω. Άλλα προβλήματα αντιμετωπίζετε? Τι έτσι, άλλα δεν έχει να πούμε. Να ακούσουμε και την άποψη του κύριου Γιώργου. Κύριε Γιώργο, πέσαν τα χιόνια νωρίς αυτή τη φορά τα πρώτα, αργά? Εξαρτάται κατά τη χρονιά. Πολλές φορές έχουν πέσει πιο μπροστά, πολλές φορές πιο πίσω. Φέτος έπεσαν κανονικά. Κανονικά δηλαδή. Όταν πέσουν τα πολλά τα χιόνια... Αυτή την εποχή τα περιμένουμε. Όταν πέσουν τα πολλά τα χιόνια, τι γίνεται? Κλείνουν οι δρόμοι εδώ, πώς νιώθουν εδώ οι κάτοικοι του χωριού? Κλείνουν. Κλείνουν. Τον άσφαλτο μας τον ανοίγει ο στρατός. Από εκεί και πέρα, εμείς με τα φτιάρια ανοίγουμε το δρόμο και βγαίνουμε στο καθενείο, στο σπίτι, παντού. Φωτιά οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Οι αυξήσεις φτάνουν μέχρι και 35%, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την τσέπη των δημοτών. Στο ρεπορτάζ ο Θοδωρής Μπούντας. Αυξημένα δημοτικά τέλη καλούνται να πληρώσουν από τη νέα χρονιά οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες που εδρεύουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Τα τέλη καθαριότητας κατοικιών αυξάνονται κατά 20%, καταστημάτων κατά 25%, ενώ για πρώτη φορά γίνεται ειδική ρύθμιση για τα καταστήματα τροφίμων, τα σούπερ μάρκετς και για τις βιοτεχνίες. Οι επιχειρήσεις αυτές καλούνται από τον νέο χρόνο να πληρώνουν τέλη καθαριότητας και φωτισμού αυξημένα κατά 35%, αφού όπως έκρινε ο Δήμος, δημιουργούν αυξημένο φόρτο απορριμμάτων. Ακόμη, το πρόστιμο για παράνομο παρκάρισμα φτάνει τις 5.000 δραχμές, ενώ τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων και πλατιών αυξάνονται κατά 20%. Τέλος, ακόμη και η ταφή στα δημόσια κημητήρια γίνεται πιο ακριβή κατά 15%. Δεν αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος, δήλωσε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αμέσως μετά την συνάντησή του με τον κύριο Καραμαλή. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε επίσης ότι είναι ανεπίκαιρο το θέμα αναθεώρησης του Συντάγματος, τις αδυναμίες του οποίου επεσήμανε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας έγινε το μεσημέρι η ορκομοσία των δύο νέων υπουργών, Προεδρία Σωτήρη Κούβελα και Γεωργία Σωτήρη Χατζηγάκη. Παρόν ήταν και ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Οι δύο νέοι υπουργοί αρνήθηκαν στη συνέχεια να κάνουν δηλώσεις. Ομαλή και χωρίς δηλώσεις, με υπονοούμενα, ήταν η τελετή παράδοσης του Υπουργείου Προεδρίας από τον Μιλτιάδη Εύερτ στο νέο Υπουργό. Ο κ. Εύερτ επεσήμανε για μία ακόμη φορά την αδυναμία του κράτους στην ταχύ εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ ο κ. Κούβελας τόνισε ότι θα συνεχίσει την πολιτική του προκατόχου του, γεγονός που σημαίνει ότι θα συνεχιστούν. Κατά δεκάδες απελάβνονται οι Αλβανοί της χώρας που χωρίς συγγνώμη χαρτιά και άδειες παραμονής επιχειρούν να εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα μας. Λεπτομέρειες για τις συνεχιζόμενες απελάσεις των λάθρομεταναστών μας δίνει ο Θοδωρής Μπούντας. 102 Αλβανοί λάθρομετανάστες έφυγαν σήμερα το πρωί από το τμήμα Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης με προορισμό την Κρυσταλλοπηγή. Ανάμεσά τους και 4 βρέθη σε άθλια κατάσταση, για τα οποία οι αστυνομικοί του τμήματος συγκέντρωσαν χρήματα ώστε να τα εστούν. Από τον Ιούνιο έχουν προωθηθεί στα σύνορα από την Θεσσαλονίκη περίπου τους 2.000 λαθρομετανάστες, από τους οποίους οι 300 περίπου έχουν κάνει το δρομολόγιο Αλβανία-Θεσσαλονίκη τουλάχιστον 3 φορές. Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που κάνει τους λαθρομετανάστες να αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία και κάποια χαμόγελα την προώθηση.
Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί το χειμώνα, αφού οι λαθρομετανάστες δεν θα μπορούν να διαμένουν στο ύπαιθρο. Η αναστάτωση στα νοσοκομεία της χώρας συνεχίζεται. Στη Θεσσαλονίκη, μετά τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, τη σκυτάλη πήραν σήμερα οι συνάδελφοί τους στο Λιμωδόν. Ο Εμίλιος Αμπρανίδης μίλησε με τον πρόεδρο των εργαζομένων, Μιχάλη Σταυρακάκη. Γενική καθολικό αίτημα των εργαζομένων, συνολικά του νοσοκομείου, και σε αυτό το αίτημά μας ταυτίζεται σε έναν βαθμό, θα έλεγα, και η διοίκηση του νοσοκομείου, ότι αν συντελεστούν οι συγκεκριμένες 29 μετατάξεις, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα όχι την υπολειτουργία του νοσοκομείου, αλλά θα έλεγα την κατάλυση εντελώς της λειτουργίας του νοσοκομείου, και αυτό βέβαια θα έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση της παρεχομένης περίθαλψης συνολικά που παρέχει το νοσοκομείο μας για τα ειδικά νοσήματα που έχει και που καλύπτει, έχει μια μεγάλη νοσηλευτική ενδόνη το νοσοκομείο μας, καλύπτει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, θα έχει σαν αποτέλεσμα να είναι υποβαθμισμένη η παρεχομένη περίοδος του νοσοκομείου. Εάν δεν εισακουστείτε, θα ακολουθήσετε το απεργιακό πρόγραμμα της ΠΟΕΔΗΝ ή ενδεχομένως έχετε αποφασίσει και κάτι άλλο να προχωρήσετε εσείς μεμονωμένα σε κινητοποιήσεις? Βεβαίως θα ακολουθήσουμε το απεργιακό πρόγραμμα της ΠΟΕΔΗΝ, διότι εκτιμούμε ότι ο αγώνας είναι συνολικός και καθολικός όλων των εργαζομένων στον χώρο της υγείας. Παράλληλα όμως θα εκτιμήσουμε στην εξέλιξη του αγώνα, αν θα χρειαστεί, και έχουμε την συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης, να έχουμε και εμείς τοπικές κινητοποιήσεις στο νοσοκομείο μας. Νέες τιμές ισχύουν από αύριο στις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης. Το εισιτήριο αυξάνεται κατά 50% και από 50 δραχμές πάει στις 75. Η κάρτα πολλαπλών διαδρομών σχεδόν διπλασιάζεται και φτάνει τις 2.500 δραχμές το μήνα. Ανάλογες αυξήσεις ισχύουν από αύριο και στα εισιτήρια των προαστικών δρομολογίων. Η κάρτα πολλαπλών διαδρομών, για παράδειγμα, από τις 9.650 δραχμές. Απόψε αναμένεται η απόφαση του αυτόφορου τριμελούς πλημελιωδικίου Αθηνών για την ενοχή ημί των 27 ατόμων που συνελήφθησαν την Παρασκευή στο χώρο του Πολυτεχνείου. Ο εισαγγελέας έδρας κ. Καραΐσκο ζήτησε την ενοχή των 22 από τους 27 συλληφθέντων. Συγκεκριμένα ζήτησε να κριθούν ένοχοι για διατάραξη της κοινής ειρήνης, φθορά δημόσιας υπηρεσίας, βιοπραγία κατά προσώπων και διακεκριμένες φθορές. Επιπλέον, για 4 από τους κατηγορούμενους ζήτησε να κριθούν ένοχοι για στάση με χρήση βίας. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης έδωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Μακεδονίας Στράκης Παναγιώτης Χατζηνικολάου. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης ήταν η κάμερα της Αργό και ο Φωκίωνας Φουντουκίδης. Το θέμα της υποστήριξης που παρήχε η Νέα Δημοκρατία στην Ένωση Δημοκρατικών Δυνάμεων της Βουλγαρίας, το κόμμα δηλαδή που ήρθε πρώτο στις πρόσφατες βουλγαρικές εκλογές, έθιξε με ερώτησή της η Αργό στη σημερινή συνέντευξη τύπου του Υπουργού Μακεδονίας Στράκης Παναγιώτη Χατζηνικολάου. Όπως είναι γνωστό, το κόμμα αυτό προτίθεται να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας, εξαρτώμενο όμως από το κόμμενο της μουσουλμανικής μειονότητας, που αναγορεύεται έτσι ρυθμιστής της κατάστασης στη γειτονική μας χώρα. Ο κ. Χατζηνικολάου υποστήριξε ότι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να βοηθήσει την Ένωση Δημοκρατικών Δυνάμεων ήταν ορθή, διότι πρόκειται, όπως είπε, περί αδελφού συγγενούς ιδεολογικού κόμματος. Από πολιτικής άποψης, συμπλήρωσε ο Υπουργός, η Νέα Δημοκρατία προέβλεψε ότι το κόμμα αυτό έχει πιθανότητες να ηγείται μιας κυβέρνησης, παρόλο την πιθανή συνεργασία με το μουσουλμανικό κόμμα του κ. Ντογκάν. Συνέβη στη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου στο κέντρο της πόλης και ίσως ελάχιστοι να το αντιλήφθηκαν. Ένα δάφνινο στεφάνι εναποτέθηκε την ημέρα της ιστορικής επετείου του Όχι στο άγαλμα του Εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους. Η κάμερα της Αργό και ο Θοδωρής Μπούντας μας αποκαλύπτουν την ταυτότητα εκείνων που απότισαν φόρο τιμής στον κριτικό που θεωρούσε ως δεύτερη πατρίδα τη Θεσσαλονίκη. Για αρκετές ημέρες η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο εορτασμών. Δεκάδες στεφάνια κατατέθηκαν σε διάφορα μνημεία της πόλης από επίσημους επώνυμους αλλά και ανώνυμους απλούς πολίτες. Ένα από τα κεντρικότερα αγάλματα όμως της πόλης μάλλον ξεχάστηκε. Πρόκειται για το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ωστόσο, κάποιοι το θυμήθηκαν. Πρόκειται για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατέθεσαν στεφάνι στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου και, όπως γράφουν πάνω σε αυτό, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης. Τα πρώτα σημάδια διαφωνιών εμφανίστηκαν σήμερα στη δεύτερη μέρα της διάσκεψης για το Μέσα Ανατολικό στη Μαδρίτη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Γιτζάκ Σαμίρ πρότεινε οι διμερείς διαπραγματεύσεις μετά τη Μαδρίτη να διεξαχθούν σε αραβικό ή ισραηλινό έδαφος και όχι στην ισπανική πρωτεύουσα.
Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των αραβικών αντιπροσωπιών που απέρριψαν την πρόταση και τόνισαν ότι ο κύριος Αμίρ δεν μίλησε καθόλου για αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα. Στη Ιουγκοσλαβία, πανευτυχείς οι πολύπαθοι κάτοικοι του Ντουμπρόβνικ παρέλαβαν σήμερα τρόφιμα και φάρμακα από κροατικά πλοία. Στην ανθρωπιστική αυτή αποστολή μετείχε και ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας, ο Κροάτης Τιπεμέσης, ο οποίος κατηγόρησε την ευρωπαϊκή κοινότητα ότι με τη στάση της ενθαρρύνει τους Σέρβους στρατηγούς του Βελιγραδίου. Και να περάσουμε στον αθλητικό χώρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο πρώτος αγώνας του Άρη στην προημιτελική φάση του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης στο μπάσκετ. Ο Άρης υποδέχεται τη γερμανική Bayer Leverkusen στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο και το ημίχρονο βρήκε τον πρωταθλητή Ελλάδας να προηγείται με 46-42. Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου Κόρατς αφού σήμερα κέρδισε στην Αθήνα τη Βοηβοντίνα με 81-68. Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει στον πρώτο αγώνα που είχε γίνει και πάλι στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μόνο με 3 πόντους διαφορά. Και μια ματιά τώρα, κυρίες και κύριοι, στον αυριανό καιρό. Αυξημένη συννεφιά και μικρή πιθανότητα βροχής προβλέπει για αύριο στη Θεσσαλονίκη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική μέτρη και η θάλασσα στο Θερμαϊκό θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί μεταξύ 5 και 8 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις μας. Να επαναλάβουμε ότι από αύριο τα δελτία ειδήσεων της Αργό θα μεταδίδονται στις 5 το απόγευμα, στις 8 και στις 11 το βράδυ. Παρακολουθήστε τώρα την ταινία ΚΚΜΠ Μυστικός Πόλεμος με τους Μάικλ Μπίλιγκτον και Ντένις Ντουμπέρι. Από εμάς, καλό σας βράδυ.